centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Περισσότερο θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι γίνεται και με αυτό το θέμα, γιατί ήδη πιάσατε διψήφιο και στην πρωτοβάθμια? Ναι, είμαστε και εδώ στους 10 μαθητές. Έχουμε 10 κρούσματα από τότε που ξεκινήσαμε, εννοείται, μέχρι και ναι, σήμερα. Ναι, μέχρι και σήμερα, δηλαδή μια εβδομάδα και κάτι. Ναι, ναι, μια εβδομάδα και κάτι, και έχουμε και ένα βοηθητικό προσωπικό, μια καθαρίστρια. Και μια καθαρίστρια. Τα 10 κρούσματα είναι όλα παιδιά, είναι και εκπαιδευτικοί? Όχι, έχουμε μόνο παιδιά. Μόνο παιδιά. Εκπαιδευτικός δεν έχει αναφερθεί. Τάξεων, μπορούμε να πούμε και τάξεις? Τάξεις τώρα δεν έχω ακριβή στοιχεία, έτσι, αλλά να σας πω ότι ένα είναι νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο ένα. Ναι, νηπιαγωγείο είναι ένα, και τα υπόλοιπα 9 είναι δύο νηπιαγωγείο, δεύτερο βλέπω εδώ. Άρα έχουμε 8 σε δημοτικά και 2 σε νηπιαγωγεία. Πάντως πραγματικά προσέξτε, για παιδιά όταν μιλάμε για νήπια, και να, δηλαδή είναι τρέλα, νήπια... Νηπιαγωγείο, 2 κρούσματα στην Καστοριά σε νηπιαγωγείο, 8 σε δημοτικά. Ναι. Πραγματικά. Εδώ τι γίνεται τώρα? Είναι τα ίδια που εφαρμόζονται και στη δευτεροβάθμια που ακούσαμε νωρίτερα? Ναι, τα πρωτόκολλα είναι ίδια, δεν αλλάζει ίδια. Κάτι. Το τμήμα δεν κλείνει και προχωρούμε σε εκτεταμένο self-testing ή rapid test ανάλογα στο τμήμα που συνεχίζει φυσικά τη λειτουργία του. Άρα μισό λεπτό για να δούμε τα εξής. 10 κρούσματα έχουμε μέχρι στιγμής. Οι γονείς που πήγαν τα παιδιά τους για το rapid test από το υπόλοιπο τμήμα, είχαμε κάποιο και εκεί να βγαίνει θετικό? Μέχρι στιγμής δεν μας έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο, που αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρώτον συρροή και κατά δεύτερον ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν ξέρω, με το φαινόμενο είναι δυναμικό και εξελίσσεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής η απόφαση του να μην κλείνουμε τα τμήματα με ένα κρούσμα φαίνεται σωστή από τη στιγμή που δεν υπάρχει διασπορά του ιού στο τμήμα ή στο σχολείο. Μάλιστα. Τώρα, τα 10 είναι λογικά σε σχέση με αυτό που είπε και η κυρία Βασιλιάδου νωρίτερα, συνάδελφό σας, με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο νομό? Νομίζω ότι ειδικά το δημοτικό, κύριε Νατσούλη, και τον νηπιαγωγείο αντανακλά τι συμβαίνει στις οικογένειες. Από τα 10 κρούσματα που σας είπα, κάποια είναι αδερφάκια μεταξύ τους. Μάλιστα. Πανεπιαγωγείο, δημοτικό. Επομένως, ό,τι συμβαίνει στις οικογένειες σε τόσο μικρές ηλικίες, τα περισσότερα παιδάκια δηλαδή το έχουν κολλήσει από κάποιον ενήλικα, να πούμε, που είναι στο σπίτι. Ή τα παιδάκια μπορεί να κολλήσουν τις ενήλικες στο σπίτι. Και αυτό παίζει, και το αντίστροφο. Ναι, αλλά νομίζω ότι σε τόσο μικρές ηλικίες μάλλον το αντίστροφο. Σε νηπιαγωγείο, μάλλον το αντίστροφο έχει συμβεί. Ναι, και στο δημοτικό ακόμη. Ναι. Αντίθεση, στη δευτεροβάθμια αντιλαμβάνεσαι ότι τα παιδιά, επειδή βρίσκονται πιο πολλές ώρες έξω με τους φίλους, με τις παρέες τους, και επικρατεί μια χαλαρότητα τα απογεύματα που βρίσκονται, ναι, εκεί όντως μπορεί να υπάρξει μόλυνση της οικογένειας από τον έφηβο. Σε τόσο μικρές ηλικίες όμως, νηπιαγωγείο, δημοτικό, και τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εμείς με τα 10 κρούσματα, είναι ότι αντανακλάται συνήθως κάτι που σε έχει συμβεί στην οικογένεια. Φοβάστε αυτό, θα έχει ενωδική πορεία καθημερινά? Δεν σας άκουσα, κύριε Τσούλη. Φοβάστε ότι αυτό μπορεί να έχει ενωδική πορεία καθημερινά? Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Σίγουρα ο φόβος πάντα υπάρχει. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί είναι πολύ παραγραμμικό το ζήτημα και οι αιτίες του βρίσκονται στην κοινωνία, όχι στο σχολείο. Ναι. Το σχολείο, μακάρι όλες οι υπηρεσίες, να το πω έτσι, να τηρούσαν τόσο σχολαστικά τα μέτρα όσο τα τηρούμε στα σχολεία, με αποστάσεις, με μάσκες, με αερισμό του χώρου, με απολυμάνσεις, με διαφορετικά διαλύματα, με διαφορετικές ώρες να εισέλθουν, να εξέλθουν τα παιδιά, με συνεχές rapid test όταν έχουμε ένα κρούσμα ή self-test. Ναι, ναι. Νομίζω έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, γιατί το διακύβευμα του να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, όπως είδαμε όλοι, ότι οι διαζώσεις δεν δούλεψε στο βαθμό που θέλαμε. Μπράβο. Θέλω όμως, κύριε Ξανθόπουλε, για το εξής. Μήπως χαθούμε, έχοντας περισσότερη αγωνία για το πόσα θα είναι κάθε μέρα παρά για το μάθημα που θα γίνεται κάθε μέρα, δηλαδή? Και από την άλλη, είναι ωραίο να ζούμε με αυτήν την συνεχή αγωνία και το μέτρημα? Ωραίο δεν είναι, αλλά αυτά ας τα σκεφτούμε πρώτα όσοι δεν κάνουμε το εμβόλιο, όσοι δεν τηρούμε τα μέτρα και όσοι λέμε ότι εντάξει, αυτό είναι μια γρυπούλα.
Δεν είναι γρυπούλα όπως βλέπετε. Και τα παιδιά το κολλάνε πάρα πολύ. Και στην Αμερική έχουν αναφερθεί αρκετοί θάνατοι ακόμη και σε παιδιά. Ειδικά με, με την παραλλαγή Δέλτα. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις στους γονέα να εμβολιάσει παιδί, ειδικά του δημοτικού. Ναι. Και αυτό, είναι, εδώ, είναι δύσκολο για μεγαλύτερα ακόμα, του λυκείου. Αυτό ισχύει, αλλά αυτό ισχύει για τα παιδιά του δημοτικού. Ας πούμε ότι τα εξαιρούμε προς το παρόν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι, δεν υπάρχει υποχρέωση. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί ήδη σε κάποιες χώρες έχουν ξεκινήσει να εμβολιάζουν παιδιά και κάτω των 12 ετών. Ναι, ναι. Αυτό ας περιμένουμε λίγο να το δούμε. Αλλά στους εφήβους. Γιατί, στους ενήλικες, στους υπόλοιπους, γιατί. Ναι. Επομένως, τα σχολεία είναι εδώ αντανακλώντας τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι κυρίως με τους ανεμβολίαστους. Και οι θάνατοι και τα κρούσματα αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι ότι σε ποσοστό πάνω των 90-95% αφορά ανεμβολίαστους όλη αυτή η κρίση. Ξέρεις να το ρωτήσω και στην κυρία Βασιλιάδου, δεν ξέρω αν το ίδιο ισχύει και για εσάς. Εσείς ρωτάτε εάν οι γονείς αυτών των παιδιών είναι ανεμβολίαστοι ή εμβολιασμένοι. Δεν νομιμοποιούμαστε να ρωτήσουμε ειδικά τους γονείς. Τα παιδιά φυσικά και τους εκπαιδευτικούς πρέπει να τους ρωτήσουμε, γιατί ανάλογα με το αν είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος ακολουθούνται διαφορετικά πρωτόκολλα. Μάλιστα. Άλλα rapid test ή self test θα κάνει ο εμβολιασμένος, άλλα θα κάνει ο ανεμβολίαστος. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά με τους γονείς, οι γονείς είναι στενή επαφή του παιδιού, θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δώσει ο ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Εμάς ο δικός μας ο ρόλος είναι να διαφυλάξουμε τη λειτουργία του τμήματος και των παιδιών που είναι καθημερινά στο σχολείο. Το ίδιο ερώτημα για τα παιδιά που χάνουν το μάθημά τους για 10 μέρες. Και εδώ τα πρωτόκολλα είναι 10 μέρες μακριά από το σχολείο, έτσι δεν είναι? Το επιβεβαιωμένο μόνο κρούσμα. Το επιβεβαιωμένο, ναι, ναι, ναι. 10 μέρες, σαφώς, ναι, αυτό το παιδί θα... Τι θα κάνει 10 μέρες λοιπόν ένα παιδί πρώτης, εγώ θα σας πω, δημοτικού, mm-hmm. που θα χάσει τη σειρά της αλφαβήτα. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Πώς, τι σχέδιο υπάρχει να αναπληρώνει ένα παιδί 10 ημερών τα χαμένα μαθήματα? Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ένα παιδί μιλάμε. Πριν 2-3 μήνες μιλούσαμε για όλο το τμήμα ότι το έχανε όλο αυτό και μπαίναμε σε τηλεκπαίδευση και όλα τα υπόλοιπα. Τότε υποτίθεται με την τηλεκπαίδευση όμως δεν χανόταν η σειρά. Κάτι κοιτάξτε, γινόταν και από το κομπιούτερ. Ναι. Προφανώς θα γίνει μια διορθωτική παρέμβαση όταν το παιδί επανέλθει, αλλά και κατά την, όταν απουσιάζει μπορεί ο εκπαιδευτικός να τροφοδοτεί το παιδί με κατάλληλο υλικό για το διάστημα που θα βρίσκεται σε καραντίνα. Αυτό είναι ως οδηγία, ο εντολή, πρέπει υποχρεωτικά να το κάνει? Εντάξει, το ή επαφίεται στον πατριωτισμό οδηγία. Του. Ναι, πάντα στον πατριωτισμό επαφίονται μερικά πράγματα, αλλά είναι και αυτονόητα. Δεν θα αφήσουμε κανένα παιδί πίσω όταν απουσιάζει από το σχολείο. Συνεχώς αυτό γίνεται και γινόταν. Δηλαδή, όταν ένα παιδί απουσιάζει από το σχολείο, πάντα ο εκπαιδευτικός έπαιρνε κάποια μέτρα, γνωρίζοντας ότι το παιδί πιθανά θα χάσει κάποια μαθήματα, να καλύψουμε αυτά τα κενά ή κατά τη διάρκεια της απουσίας του παιδιού ή όταν επιστρέψει με κάποια πιο εξατομικευμένη διδασκαλία, όπως λέμε, όταν επιστρέψει κανονικά στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, το δημοτικό οι 10 μέρες που καταλαβαίνετε σίγουρα μεσολαβεί και κάποιο Σαββατοκύριακο, δεν είναι κάποιο διάστημα απαγορευτικό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Είναι σίγουρα ένα πρόβλημα και ειδικά μάλιστα όταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε το ταυτόχρονη σύγχρονη εξαποστάσεις, δηλαδή να έχουμε ανοιχτή την κάμερα και τα παιδιά που είναι στο σπίτι να παρακολουθούν το μάθημα. Γιατί κάποιοι υποθέτουν ότι μπορεί να ξαναγυρίσει η ιδέα της κάμερας. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά υπάρχει σε ορισμένες κατηγορίες παιδιών, όχι σε αυτά που υποτίθεται ότι νοσούν και είναι σπίτι. Είναι παιδιά τα οποία δυνατούν να παρακολουθήσουν τελείως το σχολείο και τότε υπάρχει αυτή η ταυτόχρονη σύγχρονη εξαποστάσεως, δηλαδή που το παιδί θα μπει και θα δει από την κάμερα από το μάθημα που κάνει ο εκπαιδευτικός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εκεί για λόγους προσωπικών δεδομένων κτλ. Εστιάζεται μόνο στην παράδοση του μαθήματος και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Επομένως. Υπάρχει αυτό το θέμα με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Θεωρούμε ότι το παιδί νοσεί, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, αλλά λαμβάνονται όλα τα μέτρα που σας είπα, αυτά τα οποία είναι κοινή λογική δηλαδή. Τα 10 επιβεβαιωμένα που έχουμε, 2 σε νηπιαγωγεία και 8 σε δημοτικά, είναι σε όλο το νομό, κύριε Ξανθόπουλε? Ναι, ναι, είναι και σε όλο το νομό και σε χωριά και μέσα στην πόλη. Έχουμε έτσι μια, ας το πούμε, εξάπλωση. Εννοείται ότι εκεί που έχουμε τον περισσότερο πληθυσμό, έχουμε και τα περισσότερα. Στην πόλη δηλαδή? Ναι, στην πόλη. Στο Άργος. Εκεί είναι. Στο Άργος λίγα λιγότερα, στη Μεσοποταμία έχουμε. Και όπως σας είπα, διαπιστώνουμε ιδίως όπου υπάρχουν αδέρφια, νηπιαγωγείο, δημοτικό. Συνήθως εκεί συνήθως έχουν και οι δύο. Ναι. Και τα δύο παιδιά. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, και με εσάς καθημερινή επικοινωνία, γιατί από την αρχή του έτους αρχίζουν λίγο οι αριθμοί
Ναι, μας φοβίζουν. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε, αλλά μακάρι να συνεχίσουμε καλύτερα. Ναι, ναι. Σαφέστατα φαίνεται ότι ο ιός Δέλτα χτυπάει τα παιδιά. Αυτό είναι διαπιστωμένο ήδη από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όλοι. Μάλιστα. Και γονείς και εκπαιδευτικοί και η ευρύτερη κοινωνία. Ωραία. Τα παιδιά δεν έχουν ανοσία στον ιό. Και τα παιδιά κολλάνε κανονικότατα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Θα έχουμε επαφή κάθε μέρα με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας για να δούμε τι γίνεται πραγματικά στα σχολεία και τι άνοδο θα έχουμε. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.